Στο ίδιο μήκος κύματος, απάντησαν όσοι παραγωγοί ρωτήθηκαν για τις αποζημιώσεις και τις χαμηλές τιμές που έχει η ντομάτα. Ενδεικτικά, καταγράφουμε τις παρακάτω δηλώσεις. Βρισκόμαστε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ελαφρονησίων και θα μας μιλήσει για τα θερμοκήπια, για το συνεταιρισμό και γενικά για την ντομάτα, αυτό το προϊόν το οποίο δεν έχει καλή τιμή, ο κύριος Μιλωνάκης. Ποιος είναι διαχειριστής του συνεταιρισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιλωνάκη, σας ακούμε. Όσον αφορά τώρα τη τιμή της ντομάτας, παρατηρείται μεγάλη απόκληση μεταξύ της τιμής της κατανάλωσης και της τιμής που ο παραγωγός, ας πούμε, υποφελείται του προϊόντος του. Υπάρχει μια μεγάλη ψαλίδα και αυτό κυρίως οφείλεται στις τιμές που υποφελείται ο κάθε μεσάζοντας, διότι υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες μέχρι το προϊόν να φτάσει στην τελική κατανάλωση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία με διάφορους ελέγχους και με τους μηχανισμούς που έχει θεσπίσει, οι οποίοι τώρα δεν λειτουργούν. Ειδικά δηλαδή τα τελευταία χρόνια που έχω και εγώ αναλάβει εδώ πέρα τη διαχείριση του συνεταιρισμού, βλέπω ότι δεν γίνεται σωστή δουλειά. Η τιμή της ντομάτας πώς έχει σήμερα? Η τιμή της ντομάτας για τον παραγωγό σήμερα έχει 30 λεπτά, και ενώ από ό,τι μαθαίνουμε η κατανάλωση μπορεί να φτάσει και ένα 20 και ένα 30. Μπορεί να φτάσει ή έχει φτάσει. Έχει φτάσει. Έχει φτάσει. Να εξήγησε να. Πού αποδίδεται αυτή όλη την αθεσσαλία στις εισαγωγές? Ειδικά αυτή την περίοδο. Μεσάζοντες. Αυτή την περίοδο υπάρχει πληθώρα παραγωγής. Αυτό είναι γεγονός, ας πούμε. Δηλαδή τις τελευταίες δύο εβδομάδες η παραγωγή, η κήπη δηλαδή, βγάζουν πολύ ντομάτα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μεσολαβούν μεσάζοντες οι οποίοι μέχρι να φτάσει στο προϊόν στον καταναλωτή έχουν αποφεληθεί το 30-40% πλέον από τη στιγμή του παραγωγού. Ο κάθε μεσάζοντας. Να περάσουμε τώρα και στη μεσαία τον κύριο που ονομάζεται. Άρα, τουλάχιστον Αντώνης, είμαι αντιπρόεδρος του συνεταιρισμού. Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε σαν συνεταιρισμός, έγινε τελευταία τριετία. Πριν λειτουργούσαμε σαν άτυπη ομάδα παραγωγών. Αυτό έγινε με σκοπό για να προφυλάξουμε και τον παραγωγό πιο πολύ. Αναλαμβάνουμε την τυποποίηση και την πώληση του προϊόντος. Σαν μεμονωμένος παραγωγός δεν είναι πολύ δύσκολο να βγει στην αγορά για να πουλήσει, ενώ σαν μια ομάδα παραγωγών αυτή τη στιγμή έχουμε άλλες δυνατότητες, διεκδικούμε άλλα πράγματα, βγαίνουμε επώνυμα στην αγορά και μπορούμε να έχουμε καλύτερη θέση, τέλος πάντων, στην αγορά, στο έξω και με μεγαλύτερη προστασία του παραγωγού. Τώρα, για αυτό που μίλησε ο Μιλωνάκης, ο συνεταιρισμός προσπαθεί να περιορίσει αυτή την απόκληση σε θέμα τιμής παραγωγού με καταναλωτή, όσο γίνεται. Από τη στιγμή βέβαια που δεν υπάρχει ο μηχανισμός του κράτους να μπορεί να ελέγξει την αγορά έξω, υπάρχουν κερδοσκοπίες. Δηλαδή τα πράγματα φεύγουν από τον παραγωγό 40, 50 λεφτά ή 30 όπως μπορεί να φύγουν σήμερα ή οποτεδήποτε, και ο καταναλωτής το πληρώνει το προϊόν στην τριπλάσια τιμή. Που το νόμιμο, ας πούμε, και δύο μεσάζοντες να περάσει και τρεις μεσάζοντες να περάσει, θα ήταν το ανώτερο ένα 80% παραπάνω. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και είναι και πολύ δύσκολο για να το περιορίσουμε μεμονωμένα. Τώρα, στο ζήτημα είναι η συνεννόηση όλων των συνεταιρισμών σε επίπεδο Κρήτης, που γι' αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Πολύ δύσκολο κομμάτι. Γιατί δεν μπορεί να συνεννοηθείς από τη μία μεριά στην άλλη, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί, πάντα με τη συνεργασία του κράτους, γιατί χωρίς να νομιμοποιούνται κάποιες διαδικασίες, δεν μπορείς να τις κάνεις κιόλας. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει η κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση και μας λένε ότι είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά και ό,τι θέλετε πουλάτε και ό,τι θέλετε κάνετε, δεν μπορούμε κι εμείς ούτε να ορίσουμε
έστω νόμους αναμεταξύ μας για να υπάρχει μια σωστή συνεννόηση και να γλιτώσουμε και κάποια κερδοσκοπικά παιχνίδια που συμβαίνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε σημαίνει στην Ιεράπετρα, είτε στο Τιμπάκι, είτε στον Πλάτανο, είτε στην Κουντούρα, είτε στο Λαφωνήσι. Οπουδήποτε. Γιατί πάντα υπάρχουν κάποιοι κερδοσκόποι που περιμένουν την κατάλληλη στιγμή στην ασυνεννοησία για να κερδοσκοπήσουν εναντίον μας. Να πάμε τώρα και στον κύριο. Ονομάζομαι Γιώργος Μαντρεπεζάκης, είμαι παραγωγός εδώ, δεν είμαι μέλος. Είμαι μέλος του συνεταιρισμού, αλλά όχι στο συμβούλιο. Ως παραγωγός, λοιπόν, μιλήστε να σου πω ότι φτιάξατε το θερμοκήπιό σας και σε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν η κατάλληλη περίοδος που οικονομήσατε χρήματα, που είχε η ντομάτα καλή τιμή. Τι να σας πω, είμαι από το 1995 εδώ, 96. Είστε από τους πρώτους. Από τους πρώτους παραγωγούς εδώ. Τότε πραγματικά η τιμή ήταν υψηλότερη από ό,τι είναι τώρα. Το 1996 έχω τιμολόγια που πουλούσα την ντομάτα 250 και 300 δραχμές τότε. Που μιλάμε λέει, τώρα για 90 λεπτά στην τσέπη του παραγωγού. Και κατηγορεί μετά από 15 χρόνια, 14, να πουλάμε 30 λεπτά, δηλαδή 100 δραχμές. Με το λείπασμα τότε που αγοράζαμε 500 δραχμές και τώρα κάνει 30 ευρώ, δηλαδή 10.000 δραχμές. Φτηνότερο λείπασμα που υπάρχει τώρα. Εκείνη την περίοδο, θέλω να μου πείτε, δεν υπήρχαν μεσάζοντες. Υπήρχαν οι μεσάζοντες. Άρα, καταναλωτή στην περίοδο την ίδια, όταν εσείς σαν παραγωγή πληρωνώσεστε τόσο ικανοποιητικά. Όχι, τότε υπήρχαν οι καλύτεροι μηχανισμοί. Υπήρχε ο έλεγχος στην αγορά. Τώρα έχουν χαθεί όλα. Δεν υπάρχει καν έλεγχος στην αγορά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του αγρότη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του αγρότη είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά. Τώρα συγκεκριμενοποιήστε το. Για ποια περίοδο αναφέρεστε το τώρα? Μιλούμε τα τελευταία 6 με 7 χρόνια. 6 με 7 χρόνια. Άρα όλο το βάρος που έρχεται σε συνδυασμένη κυβέρνηση. Εγώ εκεί βρήκα το παιδί με τόσα χρόνια εδώ, εκεί είδα το μεγάλο πρόβλημα. Ελπίζετε ότι η σημερινή κυβέρνηση θα σας δώσει τη δυνατότητα να ξαναποκτήσετε καλές τιμές? Το ήλπιζα. Το ήλπιζα. Θα σας πω, θα σας το εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Στην αρχή που ξεκινήσαμε και πουλούσαμε τις ντομάτες το Νοέμβριο, πραγματικά υπήρχε αυτή η μικρή διαφορά. Δεν υπήρχε αυτό η τεράστια ψαλίδα που υπάρχει τώρα μεταξύ παραγωγού καταναλωτή. Και πιστέψαμε όλοι ότι κάπου ο κόσμος φοβάται να κάνει αυτό το άνοιγμα, το 300% που κερδίζουν τώρα. Τώρα πάλι βλέπω ότι δυστυχώς η ψαλίδα συνεχίζει και ανεβαίνει. Δηλαδή σήμερα εγώ που τα Χανιά επιστρέφω τώρα και είδα στα τελάρα την ντομάτα 1,60. Τώρα που έρχομαι εδώ μου λέει ο κύριος Μιλωνάκης ότι η ντομάτα θα πάρει ο παραγωγός σήμερα 30 λεπτά. Πείτε μου εσείς πώς είναι δυνατόν να δουλεύουμε εμείς με 30 λεπτά και ο καταναλωτής την πληρώνει 1,60. Γιατί να την πληρώνει? Να την πουλάσω 30 λεπτά εγώ, να την αγοράσει ο καταναλωτής 60-70, να μπορεί να πάει παραπάνω, να καταναλώσει παραπάνω, να μπορώ και εγώ να πουλήσω το προϊόν, να μην το πετάξω ακόμα και στα 30 λεπτά. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα που έχουμε. Πολύ σωστά. Μιλήστε μας τώρα για τη ζημιά, για τον ανεμοστρόβιλο. Έχει ξαναγίνει στην περιοχή σας τέτοια ζημιά? Εγώ τα τελευταία 15 χρόνια που δουλεύω εδώ στην περιοχή, τέτοια ζημιά τόσο μεγάλης έντασης